Γιάννη, καλησπέρα. Νέα Δημοκρατία προηγείται σε μία ακόμα δημοσκόπηση στον δρόμο προ την 7η του Ιούλη. Πάμε να δούμε στην. Ε, να, να σα πω καταρχήν ότι καταρχάς ότι ε, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση ανεβαίνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενώ όσον αφορά στην αγωνία που υπάρχει για τη συμμετοχή στι κάλπε τη 7η Ιουλίου, 9 στου 10 που είχαν πάει στι ευρωεκλογέ να ψηφίσουν δηλώνουν ότι θα πάνε και θα δώσουν το παρόν και στι εκλογέ τη 7η Ιουλίου. Δημήτρη, Α... πάμε να δούμε όμω τώρα τι κάρτε μία-μία με την πρόθεση Ακριβώς. ψήφου αρχικά. Καθώ αυτό κύριε. παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, ε, στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει από 33,5% έω 38,5% ΣΥΡΙΖΑ από 24,7% έω 29,3%. Κίνημα αλλαγή από 5,6% έως 8,4%. Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος από 3,8% έως 6,2%. Χρυσή Αυγή από 3% έως 5%. Ένωση Κεντρών από 0,8% έως 2,2%. Πλεύση Ελευθερίας από 0,4% έως 1,6%. Ελληνική λύση. Μάλιστα, ναι, Συνήθησε, Ελληνική λύση από 2,5% έως 4,5%. Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη από 2,5% έως 4,5% και στο άλλο, εκεί τοποθετούνται τα υπόλοιπα κόμματα, από 2,9% έως 5,1% οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 7,5% ή αυτοί που δηλώνουν ακόμα ότι δεν απαντούν. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τα σενάρια κατανομής των αναποφάσιστων, Δημήτρη. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο θα επηρεάσει κατά πάσα πιθανότητα το εκλογικό αποτέλεσμα. Ακριβώ και εδώ η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ περνάει τι 9 μονάδε που ήταν ε, στι προηγούμενε κάρτε φτάνει πλέον στι 10 εκατοστιαίε μονάδε. Νέα δημοκρατία συγκεντρώνει από 36,4 έω 41,6%. Δημήτρη, Σ... ναι. προτού πάμε και σε παρακαλώ να μείνουμε mm -hmm. λίγο στην κάρτα που βλέπουμε. Ε, θα τα πάρουμε λίγο ανάποδα αυτή τη φορά. Εντάξει. Έτσι λοιπόν έχουμε την ελληνική λύση από 2,7 έω 4,9% τη μέρα 25 από 2,7% έως 4,9%, την πλεύση ελευθερίας από 0,5% έως 1,7%, ενώ συγκεντρών από 0,9% έως 2,3%, άλλο κόμμα 3,3% έως 5,5%. Και να περάσουμε τώρα βεβαίως να δούμε Ακριβώς. την κάρτα, αυτή που καταγράφει πρώτα τον ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία. Σε Ακριβώ. Νέα Δημοκρατία λοιπόν από 36,4% έω 41,6%. ΣΥΡΙΖΑ από 26,6% έω 31,4%. Κίνημα αλλαγή από 6,2% έω 9%. Φαίνεται ότι το κίνημα αλλαγή αγγίζει ενισχυμένο. το διψήφιο ποσοστό. Ακριβώ. Ενισχυμένο το κίνημα αλλαγή. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο από 4,2% έω 6,6%. Χρυσή Αυγή από 3,3% έω 5,3%. Δημήτρη, αυτό το οποίο μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ, ειδικά καταρχά για την Χρυσή Αυγή, είναι ότι από εκεί που περιμέναμε να είναι στο όριο να μπει ή να μην μπει στη Βουλή, δίνει έω και 5,3% το ανώτατο επίπεδο. Είναι πεσμένα, είναι πεσμένα όμω τα ποσοστά τη mm -hmm. Γιάννη και βλέπουμε μια νέα δημοκρατία η οποία, εάν ε, ε, φαίνεται ότι πατάει στο 40%, ε, το ξεπερνάει. Φτάμε, ε, το ξεπερνάει. Αν φτάσουμε δηλαδή σε ένα μέσο όρο του 36,4% και του 41,6%, φτάνει στο 38-39% η Νέα Δημοκρατία, Επομένω, μπορούμε να μιλάμε για αυτοδυναμία εάν δούμε και τα σενάρια. Ακολουθούν οι κάρτε αυτέ. Εάν δούμε και τα σενάρια ανάλογα με το τι είδου βουλή θα σχηματιστεί μετά την 7η Ιουλίου. Πάμε λοιπόν, Πάμε, λοιπόν στην εκτίμηση ακριβώ των εδρών. Εφτακομματική βουλή. Έτσι, -κομματική -κομματική λοιπόν, βουλή. η ιουλιου παμε λοιπον στην εκτιμηση ακριβω των εδρων κομματικη βουλη ετσι λοιπον η νεα δημοκρατια λαμβανει 155 έδρε έναντι 78 του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ. 20 έδρε καταλαμβάνει το Κινάλ, 15, του, 15 έδρε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, 12% η Χρυσή Αυγή και από 10 έδρες η, ε, η λύση του κυρίου Βελόπουλου και η μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Μάλιστα. Επόμενο σενάριο είναι η Βουλή με 6 κόμματα. Και εδώ η Νέα Δημοκρατία φτάνει τις 159 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ τις 82 έδρες, Κίνημα Αλλαγής 21 έδρες, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο 15 έδρες, Χρυσή Αυγή 12 έδρες και μέρα 25... Φτάνει τι 11 έδρε. Άρα, Ακόμα εδώ βλέπουμε περισσότερες... λοιπόν ότι ενισχύει τη Νέα Δημοκρατία κατά 4 ε, έδρε. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ επίση έχει άλλε τέσσερι, νομίζω, ή πέντε έδρε και εδώ. Και αυτό ο οποίο μένει ο κερδισμένο τη υπόθεση είναι η μέρα 25 με 11 βουλευτέ. Και αυτό μένει έξω, και αυτός που μένει έξω ε, είναι το, το, κόμμα του κ. Το Βελόπουλου. Το Βελόπουλου Ακριβώ. Να πάμε και σε Τώρα. ένα τρίτο σενάριο που προβλέπει πλέον οκτακο... πεντακομματική Πεντακομματική βουλή. βουλή. και ακόμα πιο ισχυρή αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία με 164 έδρε, 85 ο ΣΥΡΙΖΑ, 22 έδρε το κίνημα αλλαγής, 16 έδρε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και 13 έδρε η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα. <φυ> Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτών των αποτελεσμάτων.